Ας ετοιμαστείτε να αρπάξετε ό,τι δικαιούστε από το Υπουργείο Μεταφορών. Και πάμε τώρα στην ηλεκτροκίνηση. Σας είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε αυτή την εξαγγελία. Καιρός ήταν να προχωρήσουμε και με αυτόν τον τομέα, να πρασινίσουμε τουλάχιστον τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούμε, να αφήσουμε αυτά τα ρυπογόνα αυτοκίνητα πίσω. Φαίνεται πως είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο. Φτάνει να μην έρθει το 2030 και να μείνουμε στα αθά και να μην φτάσουμε τους στόχους. Για πρώτη φορά στη χώρα μας έχει πλέον έναν ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει τόσο νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο υποδομές για την ηλεκτροκίνηση, όσο και κίνητρα για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων και πάρα πολλά άλλα θέματα, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τη χρήση και να ενισχύσουμε τη χρήση της ηλεκτροκίνησης. Και επίσης έχουν εξασφαλισμένη και συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 38,6 εκατομμυρίων ευρώ, τα 30 εκ των οποίων θα είναι για κίνητρα για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Και τα κίνητρα των σχέδιων κινήτρων επιδοτήσεων, το οποίο ετοιμάζεται, θα συμπεριλαμβάνει όλων των ειδών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τόσο τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, όσο και μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά και επαγγελματικά, όπως τα ταξί. Επομένως, Οκτώβριο θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και αυτόν το σχέδιο κινήτρων. Έχουμε θέσει έναν εθνικό στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το 2030, 25% των εγγραφών των αυτοκινήτων εκείνη του χρόνου να είναι ηλεκτροκίνητα. Είναι ένας στόχος αρκετά ρεαλιστικός και για να υπολογίσουμε αυτόν τον στόχο, πήραμε υπόψη και το ενδιαφέρον που υπήρχε με το προηγούμενο σχέδιο κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, που δυστυχώς ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες είχαμε περισσότερες από 1.000 αιτήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν, όπως και τους στόχους και τη στρατηγική και τις υποδομές τις οποίες θα ξεκινήσουν να ετοιμάζονται, υπολογίζουμε ότι μέχρι και το 2030, 36.000 οχήματα περίπου από τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στους δρόμους μας θα είναι ηλεκτροκίνητα. Επειδή είμαι κάτοχος υβριδικού αυτοκινήτου, περιλαμβάνονται και αυτά ή μιλάμε καθαρά για τα ηλεκτρικά οχήματα με μηδενικές εκπομπές ρήπων? Είναι τα 30 εκατομμύρια τα οποία έχουμε ανακοινώσει, είναι καθαρά για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Θα υπάρχουν όμως άλλα προγράμματα για την αγορά χαμηλών ρήπων οχημάτων, όπως ιδιαίτερα αυτά που παράγουν, που ρηπαίνουν 50 γραμμάρια ρήπων και κάτω. Ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο επίσης ετοιμάζουμε στα πλαίσια της στρατηγικής μας για απόσυρση των παλιών ρηπογόνων αυτοκινήτων. Και ξέρετε, όλοι έχω και ένα φίλο που λέει εγώ θα αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά πού θα το φορτίζω πέραν από το σπίτι? Και επειδή ακόμη η τεχνολογία δεν έχει προχωρήσει και πάρα πολύ, για να πούμε πώς θα υπάρχει μια αυτονόμηση του αυτοκινήτου 800 χιλιόμετρα από τη Λευκοσία να ξεκινήσει να πάει στην Πάφο και να επιστρέψει, χρειάζονται και υποδομές. Φορτιστές παντού. Βεβαίως, σωστά το έχετε αναφέρει. Για να ενισχύσουμε τη χρήση της ηλεκτροκίνησης, πρέπει να έχουμε και τις υποδομές, ιδιαίτερα τους σταθμούς επαναφόρτισης. Ναι. Στο σχέδιο το οποίο υποβάλαμε και είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρων για την προώθηση και τη δημιουργία σταθμών επαναφόρτισης. Καταρχάς, έχουμε τις οικίες, όπου τρέχει και ένα πρόγραμμα σήμερα από το Υπουργείο Ενέργειας, όπου οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό και σταθμό επαναφόρτισης, ώστε να φορτίσει το ηλεκτρικό του όχημα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, έχουμε θέσει ως στόχο και έχουμε εξασφαλίσει και χρηματοδότηση για τη δημιουργία 1.000 σταθμών επαναφόρτισης σε δημόσιους και μη δημόσιους προσβάσιμους χώρους. Όπως για παράδειγμα χώρους του δημοσίου, χώρους τοπικών αρχών, χώρους μεγάλων αναπτύξεων όπου είναι προσβάσιμοι στους πολίτες. Σε εργασιακούς χώρους καλό θα ήταν. Θα υπάρχει ένα σχέδιο χορηγιών για τη δημιουργία 1.000 σταθμών φόρτισης, εάν είναι προσβάσιμοι ή μη δημόσιος προσβάσιμοι χώροι. Επομένως, στις οικίες, στους χώρους εργασίας και σε αυτούς τους δημόσιους χώρους θα υπάρχουν σταθμοί φόρτισης. Ταυτόχρονα, έχουμε συζητήσει με τα πρατήρια πετρελαιοειδών για το πώς αυτοί θα προχωρήσουν να εγκαταστήσουν σταθμούς επαναφόρτισης. Υπάρχει το ενδιαφέρον, έχουμε συμφωνήσει. Και πάλι έχετε συμφωνήσει, αλλά και πάλι σας χάσαμε. Θα κάνουμε λίγη υπομονή και θα επανέλθει ο Υπουργός. Επανήλθε. Σας βλέπω τώρα. έχετε συμφωνήσει και κάπου εκεί παγώσατε. Δεν παγώσει η συμφωνία, εσείς παγώσατε. Πάμε. Τα πρατήρια πετρελαιών έχουν δείξει αρκετό ενδιαφέρον. Τους ενδιαφέρει να κάνουν εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης και μάλιστα οι οποίοι θα έχουν ως βάση τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και έχουν γίνει απαραίτητες συσκέψεις. Αποφασίσαμε ότι θα προχωρήσουμε σε μια ανθρωποποίηση κάποιων νομοθεσιών, ούτως ώστε να μπορούν να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία και τα πρατήρια. Επομένως, και τα πρατήρια θα μπορούν να προσφέρουν τους σταθμούς επαναφόρτισης. Και ταυτόχρονα ετοιμάζονται και 20 σημεία στους αυτοκινητόδρομους μας ταχείας φόρτισης. Αυτά είναι σημεία τα οποία θα φορτίζουν ένα αυτοκίνητο μέσα σε μερικά λεπτά. Εκεί έχει εξασφαλιστεί σχετική χρηματοδότηση, όπως και ακόμα 20 άλλα σημεία ταχείας φόρτισης, τα οποία θα είναι πάλι σε δημόσιους χώρους, αλλά που είναι αρκετά επισκέψιμοι, όπως είναι τα νοσοκομεία και άλλοι χώροι στάθμευσης ή δημόσιοι χώροι που υπάρχει αρκετή και σημαντική προσβασιμότητα. Ναι. Οι στόχοι είναι εκεί, είναι ρεαλιστικοί, θεωρούμε μπορούμε να τους πετύχουμε, θα ξεκινήσουμε. Ο στόχος είναι χρόνο με το χρόνο να αυξάνεται σημαντικά η χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και κάπου γύρω στο 2025 θα δούμε σημαντική αύξηση στη χρήση των οχημάτων αυτών, αφού θα ξεκινήσει πλέον και η μαζική παραγωγή και θα μειωθούν αρκετά και οι τιμές. Αυτό θέλουμε, να μειωθούν και οι τιμές τους. Εδώ θα είμαστε το 2025 θεού θέλοντος για να δούμε το τι θα γίνει. Και πάμε λίγο στα έξυπνα φώτα.